Θέσσερα μήνες στη Μόρια και γράψα αυτό το βιβλίο εκεί. Παγιδευμένη στον καταβλισμό της Μόριας, βιώνοντας ένα αληθινό κολαστήριο ως έφηβη, η νεαρή σήμερα Αφγανή Παρβάνα Αμίρη κρατάει στα χέρια της το βιβλίο που έγραψε σε συνθήκες απάνθρωπες. Το βιβλίο «Γράμματα στον κόσμο από τη Μόρια, η πένα μου δεν σπάει, τα σύνορα είναι που θα σπάσουν», αποτελεί γροθιά στη συνείδηση κάθε ανθρώπου. Στο βιβλίο μου, γράμματα από τη Μόρια στον κόσμο, εξιστορώ ιστορίες μέσα από τον καταβλισμό και σημαντικό είναι ότι δεν είναι ιστορίες που αναφέρονται μόνο σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι και ιστορίες τόλμης. Η Παρβάνα Αμίρη μαζί με τους γονείς της και τις τέσσερις αδελφές της έφτασε το 2019 στην Ελλάδα μαζί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα σε 2 χρόνια σκληρότητας και δυσκολιών, έμαθε να μιλά ελληνικά και έγινε η αδιαμεσολάβητη φωνή ανθρώπων που παλεύουν για να επιβιώσουν και να σώσουν την αξιοπρέπειά τους. First of all, to let the πρώτα απ' όλα, να τους αφήσει να ζουν, θέλω να τους αφήσει να ζουν μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία, να σεβαστεί τα βασικά τους δικαιώματα. Υπερήφανη και σκληραγωγημένη η νεαρή Αφγανή που παρουσίασε το βιβλίο της στο πλαίσιο του 15ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Χανίων, μιλά για αλήθειες που διαπερνούν τα σύνορα. Δεν επιζητά τον ίκτο των αναγνωστών, αλλά τους υπενθυμίζει τη δική τους ευθύνη. Εμείς ζούμε μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα καταβλισμό το οποίο είναι περιτριχισμένο από τείχη. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο 21 ετών Τάχα από το Πακιστάν, που έφτασε το 2017 στην Κρήτη και μέσα από κατάλληλη στήριξη κατάφερε να πετύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και σήμερα να είναι φοιτητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο. Το όνειρό μου να γίνω γιατρός. Αν θα γίνω γιατρός, κάνω με αυτό. Τώρα που σπουδάζω είναι ηλεκτρική κομμάτι και υπολογιστή. Αν μπορώ να κάνω με αυτό, θα κάνω με αυτό. Οι ιστορίες της Παρβάνα και του Τάχα έχουν κοινό παρανομαστεί τον αγώνα χιλιάδων ψυχών μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν παράνομα στην Ευρώπη για να γλιτώσουν τη φρίκη της φτώχειας ή του πολέμου και αφού επιβιώσουν, ζουν τις αντιφάσεις του πολιτισμένου δυτικού κόσμου.